Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Δεύτερη επικοινωνία για αυτήν την εβδομάδα. Συνεχίζουμε. Παρά το γεγονός είναι η αλήθεια ότι σήμερα η επικαιρότητα δεν έχει κάτι. Δεν είναι πάρα πολύ πλούσια. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει, έτσι ξέρετε, κάποια εξέλιξη στο οτιδήποτε που να χρήζει ιδιαίτερου σχολιασμού και αναφοράς. Αλλά εδώ βγάλαμε καραντίνα πέρα, χωρίς καθόλου επικαιρότητα. Και με αρκετά ενδιαφέρουσες, νομίζω, εκπομπές, οπότε δεν θα σταματήσουμε τώρα, εννοείται. Και θα σχολιάσουμε και σήμερα περισσότερο οτιδήποτε εσείς θέλετε. Καλησπέρα στον αδερφό μου τον Μιχάλη. Νεκτάρια, θα μιλήσουμε για μεταγραφές στο μπάσκετ και τα λοιπά. Στον Ανδρέα, στον Δημήτρη, στα πρώτα παιδιά που άρχισαν να μπαίνουν στο Δημήτρη το Γενάρη, στα πρώτα παιδιά στον Κώστα που άρχισαν να μπαίνουν στην παρέα μας. Ο λόγος θα περάσει σε εσάς απευθείας σήμερα, διότι από πρόλογο δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχει υπάρξει δηλαδή κάποια εξέλιξη η οποία να χρήζει αναφοράς, οπότε όπως απάντησα και κάποια μηνύματα που δυστυχώς δεν τα έχω απαντήσει, ευτυχώς πάλι μαζευτήκανε πολλά, δυστυχώς δεν έχω προλάβει να τα απαντήσω όλα, εντάξει, υπομονή θα κάνετε έτσι κι αλλιώς, γιατί είστε καλοί φίλοι και με κατανόηση. Οπότε θα πω 2-3 πραγματάκια έτσι που έχουν να κάνουν λίγο με τα φιλικά, γιατί είχαμε κάποιες ενημερώσεις σήμερα για τα φιλικά παιχνίδια της πρώτης ομάδας της K19 και της K17, και επειδή δεν τα έχω δει έτσι και γραμμένα πολύ, ενώ δεν τα έχω δει σε πολλά site γραμμένα, να πούμε 2-3 πραγματάκια και στη συνέχεια θα περάσουμε απευθείας στα μηνύματά σας. Το φιλικό με τον Απόλλωνα δεν θα γίνει, με τον Απόλλωνα Σμύρνης, μια και αποφασίστηκε μπαράζ. Γεια σου Βαγγελάρα μου. Μια και αποφασίστηκε να γίνει τον μπαράζ με την Ξάνθη, οπότε θα γίνει το φιλικό εντός Αττικής με τη Λαμία. Δεν ξέρουμε ακόμα γήπεδο, θα ενημερωθούμε στη συνέχεια, στις επόμενες ημέρες. Υπάρχει το τρίτο φιλικό της K19 με τον Άγιο Ιερόθεο το Σάββατο, νομίζω, εκτός έδρας, και το φιλικό με τον Ατρόμητο στο Κοροπή της K17. Έτσι είναι κάποια παιχνίδια προετοιμασίας τα οποία προγραμματίζονται και θα εξελίσσονται αυτό το διάστημα. Από εκεί και πέρα στα μεταγραφικά στο ποδόσφαιρο κάτι νέο δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Στο μπάσκετ υπάρχει μια κινητικότητα, έχουν ακουστεί κάποια ονόματα Αμερικανών, ενός που έπαιζε στην Κίνα και ενός που έπαιζε στην αναπτυξιακή λίγα του NBA. Φαίνεται ότι ο Λαπροβίτολα θέλει να έρθει, αλλά τα πράγματα δεν εξαρτώνται τόσο από αυτόν όσο από τη Ρεάλ. Στα υπόλοιπα μέτωπα, τίποτα. Οπότε πάμε κατευθείαν στα μηνύματά σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, όπου μπορώ δηλαδή. Πιο χρήσιμο είναι από το να κάνω εγώ κάποιον πρόλογο ο οποίος θα είναι ανούσιος και δεν θα σας κάνει και σοφότερους. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο το Γιώργο, στο φίλο το Δημήτρη. Στον Πίτα από το Σικάγο. Καλησπέρα Λάμπρο, την πρόταση του Αλαφούζου πόσο φάνηκε, αν και απορρίφθηκε. Άγγελε, για ποιο, για το, αν εννοείς για τα τηλεοπτικά, το σχολιάσαμε και χθες ότι είναι μια πολύ ορθολογική άποψη, η οποία βέβαια έρχεται και σε κόντρα με τη διαρροή περί ΠΑΟ TV. Νομίζω το σχολιάσαμε και στη χθεσινή επικοινωνία, διότι εννοείται ότι δεν μπορεί να αρχίσει πρωτάθλημα, Άγγελε, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η τηλεοπτική στέγη για όλες τις ομάδες. Ειδικά στην εποχή, στη σεζόν που έρχεται, η οποία θα είναι και δύσκολη λόγω ιού, διότι δεν ξέρουμε πότε θα μπει ο κόσμος στα γήπεδα. Νομίζω ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελούν, αν όχι το σοβαρότερο, ένα από τα πολύ σοβαρά κομμάτια εσόδων των αθλητικών ανωνύμων εταιριών. Διότι και οι εμπορικές συμφωνίες θα είναι κατώτερες και τα εισιτήρια θα είναι λιγότερα λόγω της κατάστασης. Επομένως, ένα καλό τηλεοπτικό συμβόλαιο, έστω και μικρότερης, πώς να το πω, αξίας σε σχέση με τα προηγούμενα, θα είναι σίγουρα ζωογόνος δύναμη για τις ομάδες. Με μπακ τι γίνεται, Κωστή μου, δεν ακούγονται, έχουν ακουστεί κάποια ονόματα όπως του Οπάζο, κάτι όμως πάρα πολύ δυνατό δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστώ Γιάννη μου, αλλά έχω κουρευτεί εδώ και μέρες. Καλησπέρα στο φίλο τον Ανδρέα, δεν χρειάζεται πληθυντικός Ανδρέα και είναι Γκαραγκάνης, γάμα κάπα, αλλά στον ελληνικό μιλάμε, Λάμπρο με λένε. Λάμπρο, έχεις ακούσει πότε θα γίνει συνάντηση Μπακογιάννη Αλαφούζου? Αυτό το μήνυμα του Θανάση πρέπει να το έχω απαντήσει σήμερα τουλάχιστον 50 φορές.
Παιδιά, πρώτον δεν ξέρω, και όπως δεν τοποθετήθηκα και για τις προηγούμενες δύο συναντήσεις που δεν έγιναν. Δεύτερον, εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τι έχουν να συζητήσουν. Οπότε για ποιο λόγο να μιλήσουν. Εγώ πιστεύω ότι είναι σε επικοινωνία, δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω για τους λόγους που έχουμε αναλύσει, διότι αυτές τις μέρες το θέμα πρέπει να πέσει λίγο στην επικαιρότητα. Αλλά να συζητήσουν τι ακριβώς. Δηλαδή, τι να διαρρεύσει από μία συζήτηση των δύο για το γήπεδο, για τη λεωφόρο. Και εγώ λέω και η άδεια λειτουργίας θα ανανεωθεί και μία ανακατασκευή θα γίνει έτσι ώστε η λεωφόρος από του χρόνου να είναι ασφαλής για τον κόσμο και για τις ομάδες. Από εκεί και πέρα τι άλλο να συζητήσουν. Νομίζω ότι τα έχουμε πει αυτά. Δεν θέλω να κουράζω αυτούς που έχουν βαρεθεί την κατάσταση, ας πούμε, με το γηπεδικό. Ανάρτησα και πριν από λίγο στη σελίδα μου το από τη Διάβγεια, γιατί το PDF δεν γίνεται να ανέβει όλο. Δεν υπάρχει τρόπος, ας πούμε, πέρα από κάποια print screen τα οποία θα σας κουράσουν. Μπορείτε να μπείτε στη Διάβγεια μέσω του link που έχω ανεβάσει και να διαβάσετε και το νόμο της διπλής ανάπλασης για όλα τα παιδιά που το ζήτησαν τις τελευταίες ημέρες. Δεν νομίζω ότι προκύπτει κάποιο, πώς να το πω, κάποιο πεδίο συζήτησης αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον δήμαρχο και τον μεγάλο μέτοχο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, μπορεί να βρεθούνε. Μπορεί να διαρρεύσει ότι βρέθηκαν, ας πούμε, αύριο. Ωραία, θα δούμε τι θα πούνε και θα τα σχολιάσουμε. Το βλέπω, δεν ξέρω. Λίγο άτοπο αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια. Καλησπέρα, Λάμπρο. Άσχετο με το γηπεδικό, πώς πιστεύεις ότι θα κινηθεί το ποδοσφαιρικό τμήμα φέτος, λέει ο Μιχάλης. Κοίτα, Μιχάλη, αντικειμενικά φτιάχνεται μια ομάδα καλύτερη από τα δύο τελευταία χρόνια. Με περισσότερα χρήματα, με περισσότερους ξένους παίκτες, με παίκτες οι οποίοι έχουν παραστάσεις. Θα είναι αποτυχία αν δεν πάει έστω το ίδιο, δηλαδή αν δεν καταλήξει έστω τέταρτη και αν δεν προχωρήσει, ας πούμε, στο κύπελο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος στόχος παραπάνω, αντικειμενικά. Αλλά νομίζω ότι είναι ένιγμα αυτή η ομάδα. Στα δικά μου μάτια είναι ένιγμα. Είναι μια ομάδα της οποίας ακόμα δεν ξέρουμε τα μπακ. Δεν τον ξέρουμε τον Πογιάτος πώς σκέφτεται. Περιμένουμε να τον μάθουμε. Φυσικά ο άνθρωπος θα έχει το χρόνο να δουλέψει και να παρουσιάσει έργο. Δεν είμαι απεσιόδοξος, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζω ότι το ρόστερ που φτιάχνεται αντικειμενικά θα είναι καλύτερο από των τελευταίων δύο ετών, φίλε μου Μιχάλη. Δεν μπορεί να είναι χειρότερο. Καλησπέρα στον Γρηγόρη, καλησπέρα στον Κρίς, στο Διαμαντή, στον Νίκο που γράφει Πάτρα Θήρα 13, στον Νίκ, στον αδερφό μου τον Βαγγέλη, στον Αντώνη, στον Θανάση, στον Άσο. Φίλε μου Θέμο, για το Λαπροβίτολα τα είπαμε, στο φίλο μου τον Γιώργο, στο Φίλιππο, στο Βαγγέλη, στο Χρήστο, στο Γιώργο, στο Μάριο, σε όλα τα παιδιά που λένε έστω μία καλησπέρα. Νομίζω ότι στο φίλο τον Ηλία, στον φίλο μου τον Μπάνο, στον αδερφό μου τον Γιάννη, στο Δημήτρη, έστω μία καλησπέρα. Νομίζω ότι ό,τι πιο σημαντικό έχει καταφέρει έτσι αυτή η επικοινωνία είναι να στέλνετε απλά την καλησπέρα σας. Είναι ό,τι καλύτερο. Στον Αθανάσιο, καλησπέρα Λάμπρο, ποια θεωρείς την καλύτερη επιλογή στέγασης σε περίπτωση που αποτύχει ο Βοτανικός, εννοείται τη Λεωφόρο. Αμέσως, δηλαδή στην περίπτωση που αποτύχει ο Βοτανικός, νομίζω το αμέσως επόμενο πλάνο που έχει ο Παναθηναϊκός που θα πρέπει να τρέξει στα επόμενα 30 χρόνια τουλάχιστον, επιχειρώντας να αλλάξει την νομοθεσία, είναι να παραμείνει στη Λεωφόρο και όχι στο ΆΚΑ. Βέβαια, αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, αλλά από τη στιγμή που θα έχει τελματώσει ο Βοτανικός, φαντάζομαι ότι. Τι άλλο να μείνει. Αν και σας είπα ότι το πραγματικό δίλημα, σας το έχω ξαναπεί, είναι Βοτανικός ή ο ΆΚΑ. Αν αποτύχει ο Βοτανικός, ο Παναθηναϊκός φυσικά δεν θα αγωνίζεται στη Λεωφόρο, θα αγωνίζεται στο ΆΚΑ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, στην περίπτωση που το καλύτερο υπάρχον και νομοθετημένο πλάνο στέγασης αποτύχει για χύψη λόγους, εντάξει δεν τραβάει και λίγα, μία με τους κορμοράνους, μέχρι και ο κύριος νομικός, ο κύριος δικηγόρος, αυτός ο οποίος έβγαλε και το λόγο στη Γενική Συνέλευση, παραδέχθηκε ότι οι κορμοράνοι σταμάτησαν το Βοτανικό στην περιβόητη συνέντευξη που έδωσε προημερών. Επομένως, μέχρι και οι απέναντι στον Βοτανικό παραδέχονται ότι έχει πολεμηθεί ο Βοτανικός. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Στην περίπτωση που δεν γίνει ο Βοτανικός, υπάρχουν τόσοι φίλοι μας καλοί, οι οποίοι λένε αυτό το διάστημα, ας πούμε, και βγάζουν φιλιππικούς λόγους ότι μπορεί να γίνει στη Λεωφόρο, τους περιμένουμε με τα σχέδιά τους, με την νομοθεσία τους στα χέρια, έτσι, να πάνε και να διεκδικήσουν ό,τι περισσότερο μπορούν στη Λεωφόρο. Θα είναι ευχής έργων στην περίπτωση που ο Βοτανικός αποτύχει.
Αν πάρουμε Ανουάρ, θα είμαστε πολύ κομπλέ και πιστεύω αν είμαστε κοντά στα play-off μπορούμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα, λέει ο Διονύσης. Καλησπέρα, λέει ο Βασίλης, πάμε δυνατά. Καλησπέρα, Λάμπρο, στο μπάσκετ. Ποιος θα έρθει για βασικό άσος? Βασίλη μου, το ψάχνουμε. Τώρα πλέον νομίζω ότι με το διαφαινόμενο ναυάγιο με Λαπροβίτολα, μάλλον πάμε σε Αμερικάνο. Καλησπέρα, παλιόπαιδα κάθε ηλικία. Αυτό είναι χαιρετισμό Νότη Φαγιανάκη, αυτό που γράφει ο Ανδρέας. Καλησπέρα, Λάμπρο, γιατί ο Αλ θέλει λεωφόρο και όχι βοτανικό? Έχει τη δύναμη να το κάνει. Τη δύναμη να κάνει τι, τη λεωφόρο? Αν ο Αλαφούζος μπορεί να αλλάζει τους νόμους, okay, μπορεί να το κάνει. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει λεωφόρο, θα φάνει από τις επόμενες κινήσεις του. Ότι την πέταξε στο τραπέζι αυτή τη στιγμή και για επικοινωνιακούς λόγους νομίζω είναι δεδομένο, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο. Αλλά ακόμα στο μυαλό του, από τη στιγμή που επιλέγει να συνεχίζει να επιμένει να μην μιλά, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει Ραφαήλ. Οπότε μόνο υποθέσεις και εικασίες. Επομένως δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να συζητήσουμε. Η αναβάθμιση του Σκυλακάκη σου λέει τίποτα για τη διπλή ανάπλαση? Ρε παιδιά, το στείλατε και άλλοι, δεν ξέρω ποιος το έγραψε αυτό. Όντως ο Σκυλακάκης μπαίνει σε μια θέση αρκετά σημαντική περί των χρηματοδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ κτλ. Και έχει υπάρξει και στο παρελθόν, πώς να το πω, στέλεχος, σύνδεσμος μάλλον, γύρω από την ισχύουσα νομοθεσία στον Βοτανικό και στη Λεωφόρο και σε συνεργασία με τον Τώρα Μπακογιάννη. Δεν νομίζω ότι ο ανασχηματισμός όμως γίνεται για το κήπεδο του Παναθηναϊκού. Θα μπορούσε να γίνει. Αν ο Παναθηναϊκός είχε μια δυνατή διοίκηση, μια ισχυρή διοίκηση, σαφέστατα και ένας ανασχηματισμός μιας κυβέρνησης θα μπορούσε να γίνεται και προσαρμοσμένη, έστω στο ελάχιστο, προσαρμοσμένος μάλλον έστω στο ελάχιστο, και στα συμφέροντα του Τριφυλιού. Δεν μου προκύπτει ότι θα αλλάξει κάτι δραματικά. Εντάξει, ξέρω πώς σκέφτεστε. Και εγώ ίσως πριν 2-3 χρόνια θα σκεφτόμουν έτσι και θα έλεγα, και αναφέρομαι σε 2-3 χρόνια πριν, γιατί ήλπιζα σε πράγματα στα οποία πλέον δεν πολύ ελπίζω να αλλάξουν εύκολα. Επομένως αφήνω τις ελπίδες μου στην άκρη και προσπαθώ να μιλήσω με βάση την πραγματικότητα και με ό,τι ρεαλιστικά ισχύει. Έτσι. Επομένως, τι να πω, δεν μου λέει κάτι. Και δεν θέλω να το συζητήσουμε. Άγγελε, εγώ ήμουνα της λογικής πάντα ότι αν το θέμα του Βοτανικού γίνει πολιτικό, ζήτω που καήκαμε. Δυστυχώς, έγινε. Οι εξελίξεις από εδώ και πέρα, με βάση τον νέο χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων κινήσεων, τον νέο προσανατολισμό των κινήσεων αυτών που γίνονται, που έχουν έντονη πολιτική χρειά, με προβληματίζει. Και πέρυσι, δεν λέω, ανέβαζα δηλώσεις των πολιτικών για το Βοτανικό και τα λοιπά, αφού τις έκανα να αφορούν τον Παναθηναϊκό, θα τις ανεβάσεις. Τις ανέβαζα όμως με πολύ σκεπτικισμό και κρατώντας αποστάσεις προϊού. Δεν ήθελα να γίνει πολιτικό το θέμα. Δυστυχώς έγινε. Και βοήθειά μας τώρα. Βοήθειά μας. Και ειδικά όταν ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι διαιρεμένος, πες μου εσύ για ποιο λόγο να σε... Για ποιο λόγο να σε ευνοήσει μια κυβέρνηση? Δηλαδή, λέει, γράφει εδώ ο φίλος μου ο Άγγελος, θέλει το σχόλιο μου για, τοποθέτηση του κυρίου Σκυλακάκη. Για ποιο λόγο μια κυβέρνηση να σκεφτεί ότι όχι να σε ευνοήσει, να πράξει τα δέοντα, αυτά που πρέπει να πράξει στη λύση του κυπεδικού προβλήματος, ξέροντας ότι αν σε βοηθήσει θα βρει απέναντί της ΠΑΟΚτζίδες, ΑΕΚτζίδες, Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς. Για ποιο λόγο να σε βοηθήσει? Βλέπετε εσείς έναν λόγο? Αν υπήρχε ένας Παναθηναϊκός συσπηρωμένος, ενιαίος όχι στα χαρτιά και στα λόγια και στα 50 ευρώ, ενιαίος κανονικά, με τον νόμο. Κανονικά και με τον νόμο υπό την έννοια πληρώντας όλες τις παραμέτρους της λέξης ενότητα. Εδώ βλέπεις Παναθηναϊκούς να εκφράζονται προς Παναθηναϊκούς χειρότερα από ότι εκφράζονται προς οπαδούς άλλων ομάδων. Αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό είναι πρωτοφανές και έχει να κάνει ξεκάθαρα, ξεκάθαρα με ό,τι συνέβη το 2008 και μετά. Ξεκάθαρα όμως. Εδώ δεν σηκώνω δεύτερη κουβέντα. Ας διαφωνούν περισσότερο, δεν με απασχολεί. Είναι η γνώμη μου. Όλοι αυτοί
Η Κατάντια από το 2008 και μετά έχει φέρει σήμερα Παναθηναϊκούς να αισθάνονται άνετα καθώς εκφράζονται άσχημα για άλλους Παναθηναϊκούς, θεωρώντας ότι αυτοί είναι πιο Παναθηναϊκοί. Γελιότητες. Δεν βλέπω το λόγο να θέλει να σε ευνοήσει η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, η οποία ευνοώντας, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό, και όχι ευνοώντας, στα όρια της υπάρχουσας νομοθεσίας, εφαρμόζοντας τον νόμο, απλά. Θα βάλει απέναντί της οπαδούς άλλων ομάδων και Παναθηναϊκούς, οι οποίοι έχουν ξετσουμίσει, που λένε και στο χωριό μου εδώ και 2 μήνες, και όταν πεζόταν το Athens Live, μούγκα για τη Λεωφόρο. Όταν πεζόταν το Γουδί, μούγκα για τη Λεωφόρο. Όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στο ΆΚΑ, μούγκα για τη Λεωφόρο. Μέσα στις τόσες μούγκες, έχει βγει τώρα, έχουν ξεσπαθώσει. Να τρελαίνεσαι πραγματικά. Και μην νομίζουν, επειδή ξέρω ότι βλέπουν κάθε εκπομπή και κρέμονται από τα χείλη μου, βλέπουν κάθε εκπομπή, είναι δεδομένο αυτό, ακόμα και... τέλος πάντων. Μην νομίζουν ότι το κακό που κάνουν περνάει έτσι, περνάει ντούκου. Κάνουν πολύ μεγάλο κακό. Και ξέρετε γιατί κάνουν μεγάλο κακό, καλοί μου φίλοι? Κάνουν μεγάλο κακό, να τώρα από ένα μήνυμα του Άγγελου άρχισε να βγάζω κι εγώ λόγο. Κάνουν μεγάλο κακό διότι δεν έχουν επιχειρήματα. Δεν έχουν κανένα επιχείρημα. Κανένα μα κανένα. Τώρα οι ρομαντισμοί, και εντάξει, τους είδαμε πολύ ρομαντικοί πραγματικά, ειδικά όταν βρίζεις νεκρούς και παιδιά, είσαι πάρα πολύ ρομαντικός. Τα ξέρουμε αυτά. Αυτούς τους ρομαντισμούς τους έχουμε ζήσει στο πετσί μας, έτσι, δεν το συζητάω. Μιλάμε για ρομάτζο, όχι αστεία. Μιλάμε για ρομάτζο. Film noir, κανονικά. Τέλος πάντων, δεν θα θυμώσω. Εδώ εγώ ξεκίνησα για μια χαλαρή εκπομπή χωρίς τέτοιο και τώρα θυμώσαμε αυτά που μου ήρθαν στο μυαλό με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Άγγελ, ο οποίος άνθρωπος βέβαια το έστειλε με πολύ καλή πρόθεση. Αλλά γιατί να σε ευνοήσει, Άγγελε, κάτσε και σκέψου το. Γιατί να σε ευνοήσει η κυβέρνηση? Γιατί περιμένουμε από τη δημοτική αρχή να κάνει δουλειά, όταν ξέρει ότι ένα κομμάτι Παναθηναϊκών θα τους βρει απέναντι? Τους λόγους βέβαια τους έχουμε αναλύσει γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι. Και δεν είναι τυχαίο όπου έχουν ξεσπαθώσει άπαντες υπέρ της Λεωφόρου τώρα. Σε λίγο θα μας βγάλουν ότι μισούμε και τη Λεωφόρο και ότι συχαινόμαστε την έδρα του Παναθηναϊκού. Είναι ικανή ακόμα και γι' αυτό. Κάποιοι το έχουν γράψει βέβαια. Κάποιες ρόμπες ξεκούμποντες. Το θέμα είναι που μπορεί να γίνει γήπεδο. Διότι η ψαλίδα ανεβαίνει. Ο Ολυμπιακός παίζει Europa League. Προσέξτε το μεθαυριανό, προσέξτε το πολύ. Εντάξει, ένα παιδάκι που έστειλε χθες 15-16 χρονών, πόσο ήταν, που έλεγε ότι θέλει να περάσει ο Ολυμπιακός για να μην παίξουμε στο Conference League, οκ. Okay. Προσέξτε το. Είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε λίγο, βάλτε το μυαλουδάκι σας λίγο να δουλέψει. Λοιπόν. Λάμπρο η ΑΕΚ λόγω κηπέδου θα μεγαλώσει και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ με το γήπεδο πρέπει να δράσει και σύντομα η διοίκηση, όποια και αν είναι. Για ποιο λόγο να δράσει? Αφού ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση, Χρήστο μου, η ΑΕΚ πάει να φτιάξει γήπεδο ενωμένη. Ο ΠΑΟΚ πάει να φτιάξει γήπεδο ενωμένος. Θα μου πεις είναι εκεί που στις ιστορικές τους έδρες. Οκ. Okay. Ο Παναθηναϊκός, όπου και να φτιάξει γήπεδο, θα είναι διαιρεμένος. Γιατί φρόντισαν έτσι κάποιοι? Όσοι έταζαν εκατομμύρια στον ερασιτέχνη, όσοι έδειχναν, σκάπνιζαν πουρό. Φρόντισαν για όλα αυτά. Τα καλλιέργησαν. Μην περιμένετε τώρα σωτηρίες και ενότητες και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι επίπλαστα. Επί της ουσίας δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ποτέ. Και συμφωνώ με το μήνυμα που ήρθε πριν 3-4 εκπομπές. Ακόμα ή χθες ήταν. Λάμπρο, ακόμα και να έρθει η διοίκηση, πιστεύεις ότι θα αλλάξει αυτό το πράγμα? Όχι. Πάντα θα είναι κάποιος μπροστινός. Πάντα. Όταν μας αρέσει, θα είναι καλός. Όταν δεν μας αρέσει, θα είναι μπροστινός. Αυτό θα ισχύει πάντα. Διότι έτσι έχει ποτιστεί αυτή η κατάσταση όλη. Έτσι έχει. Είναι ένα σάπιο δέντρο, σάπιο, που όσο και να το ποτίσεις, τα ζυζάνια θα υπάρχουν συνέχεια μέσα, ας πούμε. Για το γηπεδικό, ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να ήταν έτσι. Έτσι, μια γροθιά. Αλλά επειδή μυρίζει βαρδινογιανίλα βοτανικός, δυστυχώς τώρα μπλέξαμε. Αν ήταν βέβαια πλάνο κανενός εκτοξευτή, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα, εντάξει, είναι πλάνο βαρδινογιάννη με υπογραφή Θανάση Γιαννακόπου. Εντάξει, την υπογραφή του Θανάση την ξεχνάνε γιατί δεν βολεύει. Είναι σκέψη Βαρδινογιάννη. Τι να κάνουμε τώρα, αφού και ο Βαρδινογιάννης. Κανείς δεν. Πρέπει να είμαι και ο μόνος που το έχει πει. Ότι ο Βαρδινογιάννης το πρώτο πράγμα που ήθελε ήταν Λεωφόρος.
Εδώ είναι το απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά. Δηλαδή ήθελε λεωφόρο και μάλιστα έχει πει το περιβόητο, σύμφωνα με τον αστικό μύθο, γιατί δεν ήμασταν και μπροστά, ότι για αυτές οι δύο πολυκατοικίες εδώ γιατί δεν γκρεμίζονται. Φαντάσου. Δεν γινότανε. Δεν γινότανε. Παναθηναϊκός βρίσκεται σε κίνδυνο όσον αφορά το γηπεδικό του θέμα. Αλλά να σας πω την αλήθεια, κουράστηκα πάρα πολύ. Και ειδικά όταν δεν υπάρχει επικαιρότητα, είναι από τα θέματα τα οποία αποφεύγω πάρα πολύ να συζητήσω. Και όσοι δεν πιστεύουν, σήμερα με τι σας άρχισα στον πρόλογο. Με τα φιλικά της ΚΑΠΑ19 και της ΚΑΠΑ17. Γιατί δεν τα είδα πουθενά γραμμένα. Εννοώ ότι προσπαθώ να μετατοπίσω και εγώ την επικαιρότητα, να μην συζητάμε για αυτό το πράγμα, γιατί κάποιες φορές θυμώνω. Και δεν υπάρχει λόγος τώρα, 12 η ώρα τη νύχτα, τώρα να θυμώνουμε χωρίς να υπάρχει και θέμα, δηλαδή χωρίς να υπάρχει επικαιρότητα. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε όλοι. Να θέλουμε γήπεδο εκεί που γίνεται, ρε παιδιά. Εκεί που γίνεται. Κάθονται και μου μετράνε μου υπολογίζουν αντικειμενικές αξίες στην Αθήνα. Άμα θες τέτοιο πήγαινε στην Εκάλη. Άμα θες να φτιάξεις γήπεδο στην Εκάλη. Και στη Βούλα. Όχι στο κέντρο της Αθήνας, που είναι ένας πάνω στον άλλον. Με τη Γαδά απέναντι σιγά. Εντάξει, οκ. Δεν έχει έδρα Παναθηναϊκό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Έτσι. Εντάξει, η ιστορικότητα της περιοχής είναι δεδομένη. Το ίδιο όμως θα συμβαίνει όπου και αν πάει μετά από 100 χρόνια. Γιατί εκεί δεν είναι η πρώτη έδρα του Παναθηναϊκού, τα έχουμε χιλιογράψει αυτά. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει δύο έδρες πριν πάει στη Λεωφόρο. Έτσι. Και στο Λούνα Πάρκ και εκεί που είναι τώρα η ΑΣΟΕ. Επομένως, τι συζητάμε. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή πραγματικού, με στοιχεία. Δηλαδή, όταν εσύ ανεβάζεις τον νόμο της διπλής ανάπλασης και ο άλλος σου ανεβάζει τι γίνεται στην Πέμπτη Φιλανδία, ας πούμε, με τα γήπεδα των ομάδων, και σου γράφει για τον Άγγλο αρχιτέκτονα, ας πούμε, ο οποίος εκμυστηρεύτηκε στον Αλαφούζο, που το όνομα του αρχιτέκτονα δεν το έχουμε μάθει ακόμα, βέβαια. Έτσι, είναι κρυφό ταλέντο. Τι να συζητήσουμε, με τι επιχειρήματα να συζητήσεις. Και σου βγάζει τις αντικειμενικές αξίες όταν το βενζινάδικο από πίσω, η αξία του στο τετραγωνικό μέτρο, η αξία στο στρέμμα ήταν 1 εκατομμύριο. Και εμείς, εντάξει, φταίει ο Γιαννακόπουλος, αυτό που πέτα τα 300. Η συναισθηματική αξία είναι ανυπολόγιστη. Ανυπολόγιστη. Στα λεφτά είναι το θέμα. Και ειδικά σε έναν χώρο που δεν μπορείς να χτίσεις και να τον πάρει κάποιος, δεν μπορεί να χτίσει με την ισχύουσα νομοθεσία. Μπερδεμένα πράγματα. Σαν να συμβαίνει, το έλεγα και προχθές, σαν να όταν φτάνει η ώρα για να γίνει αυτό, σαν να λαμβάνονται πάντα οι λάθος αποφάσεις. Και αν κάτι με προβληματίζει στην επανενεργοποίηση Αλαφούζου, είναι αυτό ακριβώς. Ότι τη στιγμή που φαινόταν ότι κάτι πάει να γίνει, ότι οι πληροφορίες που έβγαιναν ήταν θετικές, ότι οι συζητήσεις όπως αποκάλυψα και τις προάλλες για ενεργειακά έργα και τα λοιπά, για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ που κρατήστε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ξαφνικά επανεμφανίζεται ο Αλαφούζος και έβγαιναν κάτι τύποι, ας πούμε, και έλεγαν για τα λύματα. Δηλαδή μιλούσαν τα λύματα για τα λύματα. Λες και εγώ χάρηκα, το είπα περί χαρής, μιλάμε τώρα, ποιος τι μένει, πεθαίνεις. Ποιος τι μένει από δάφτους, πεθαίνεις. Εκείνη τη μέρα φτιάχτηκαν προφίλ τριών ωρών για να μπουν να σχολιάσουν. Φυσικά έφυγαν, πήραν όμο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Χάρηκα εγώ που θα γίνει εργοστάσιο βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων στο Βοτανικό. Γι' αυτό χάρηκα. Δεν χάρηκα δηλαδή για το αυτόνομο ενεργειακά γήπεδο. Δεν χάρηκα για την αναβάθμιση της περιοχής, η οποία θα είναι το νέο κέντρο των Αθηνών σε 10-15 χρόνια. Κάθονται και μετράνε αντικειμενικές αξίες σήμερα στο Βοτανικό. Ωραία, με αυτή τη λογική, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει να φτιάξει, σας λέω, γήπεδο στην Εκάλη. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Ρε Χριστάρα, κακό έστειλες και στο μήνυμα. Ποιος ήταν, ο Χρήστος δεν ήταν. Θύμωσα τώρα. Τέλος πάντων. Ο Άγγλος αρχιτέκτονας είναι σαν τον Άγγλο ασθενή, μύθος έχει γίνει. Ναι, ρε Λάμπρο, δεν θες να το πουδείς μήνυμα για το γηπεδικό, μιλάς μισή ώρα, λέει ο Γιάννης. Τι να κάνω, ρε Γιάννη, αφού έρχονται στο μυαλό μου όλα αυτά που σκέφτομαι. Εντάξει, συγγνώμη. Παιδιά, έχετε, Γιάννη μου, και επειδή είσαι και πολύ τακτικός και το λες χιουμοριστικά το μήνυμα. Ξέρετε πλέον. Εννοώ, με ξέρετε σαν. Με ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι τόσες. Εδώ μιλάμε για
Πάνω από 500 ώρες, έτσι, συνολικά μαζί. 300-400 ώρες εκπομπών. Με ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και ξέρετε πότε θυμώνω, ξέρετε όταν θέλω να πω κάτι το λέω. Δεν ήθελα να πω αυτά σήμερα, μα ήθελα να τα πω, πίστεψέ με, θα τα έλεγα στον πρόλογό μου. Και ξεκίνησα με τα φιλικά της K19 και της K17. Αλλά όταν μου λέει ο φίλος πριν για το σκυλακάκι και μου το πάει στο πολιτικό, ένα μην πω την άποψή μου ότι κανένας πολιτικός δεν βλέπει όφελος στο να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι προφανές. Έτσι όπως το συζητάμε τώρα, δεν είναι προφανές στα δικά σας μάτια. Για ποιο λόγο ένας πολιτικός να καταστρέψει την καριέρα του για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό? Από ποιον θα ακούσει ευχαριστώ? Από τους μισούς που θα βρίζουνε? Ή από τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού που θέλουν το κακό του? Εδώ βγάζουμε δικηγόρους οι οποίοι επειδή έχουν δουλέψει παλιά στον Παναθηναϊκό, εντάξει, okay, τους σεβόμαστε ως προσωπικότητες αν μη τι άλλο και είναι πολύ πετυχημένοι δικηγόροι, που δεν σέβονται τους νόμους του κράτους, μιλώντας και βγαίνουν με θράσους και λένε ότι το 6 με είχαν βάλει εκεί, αλλά εγώ δεν έκανα. Δεν έκανες. Εδώ ρε παρέ, δεν έκανες. Τι ακριβώς δεν έκανες? Και βγαίνεις και το λες δημόσια. Και ανατριχιάζω. Ανατριχιάζω πραγματικά. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά που συμβαίνουν είναι απίστευτα. Έβγαλε ο άλλος στο γήπεδο της Λίλη ότι είναι σε 500 στρέμματα και το έβγαλε στο... Α, θα μου πεις ανώνυμα, δεν ασχολείται κανείς, όχι. Α, δεν θα αλλάξει η γνώμη σε 10. Εντάξει. Αλλάξει. Και τι θα γίνει? Μας βλέπω να έχουμε... Να μακροημερεύσουμε όλοι πρώτα απ' όλα, ενώ να είμαστε καλά, να ζήσουμε πολλά χρόνια κτλ. Είμαστε εδώ σε 20 χρόνια και να συζητάμε πάλι τα ίδια. Δεν θα παίζουμε λεωφόρο όμως τότε. Λεωφόρος θα έχει γκρεμιστεί τότε. Και θα έχει γκρεμιστεί γιατί θα έχει έρθει το ΟΑΚΑ. Και αυτή θα είναι η συμφωνία, η επικερδής. Ο ΟΑΚΑ με γκρεμισμένη λεωφόρο. Θα βρεθεί κανείς όμως τότε να πει στο σενάριο αυτό που είναι το χειρότερο. Φταίξαμε. Να ζητήσει κάποιος συγνώμη με γιώτα όμικρον γιώτα. Θα ζητήσει. Θα ζητήσει κανείς συγνώμη με γιώτα όμικρον γιώτα. Όχι. Ξέρεις θα σου πούνε. Μα εμείς το καλό Παναθηναϊκού θέλαμε. Εμείς το καλό από αγάπη. Σου πετάξουν και ένα ρομαντισμό. Θα σου ζητήσουν και ένα πενιντάρικο. Και δεν πάνε παρακάτω. Δεν είναι έτσι? Όχι, όχι. Το 8 μπορεί να πει κάποιος, υπήρχε μια προοπτική, ήταν πολύ, δηλαδή αυτό, αν και απέναντι στο ότι έγινε, μπορώ να το παραδεχτώ. Ήτανε, δηλαδή, αντικειμενικά, ήταν ελκυστικό. Ανεξάρτητα από ότι δεν πίστευα ότι μπορούν τόσα πορτοφόλια μαζί να κάνουν χωριό, έχεις όμως έναν ανερχόμενο τραπεζίτη, έχεις έναν γνωστό εφοπλιστή, υπήρχε μια, πώς να το πω, υπάρχει ένα άλοθη για το 8, ότι είχαμε, ρε παιδί μου, μια διάδοχη κατάσταση. Τώρα, χωρίς να μιλώ για το διοικητικό φυσικά, μιλώ για το γηπεδικό, τώρα ξέρετε. Ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε τι ισχύει. Ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει τώρα, α δεν ήξερα. Δεν υπάρχει τώρα από αγάπη. Όχι. Όχι. Αγάπα καμιά γκόμενα, άμα θες. Όχι εδώ, αγάπες και λουλούδια. Εδώ είναι τι ισχύει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Λάμπρο, δίνεις πιθανότητες να εμπλακεί ο Αλαφούζος οικονομικά στο Βοτανικό? Λίγες. Η μεγαλύτερη ευκαιρία χάθηκε όταν δεν συμπεριλήφθηκε στο φάκελο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004 η κατασκευή γηπέδου για τη μεγαλύτερη εκπρόσωπο ομάδα της Αθήνας, λέει ο Γιώργος. Σωστό. Μητσοτάκης, συνένοχος της ΕΟ. Όλα όσα κάνει ο Αυγενάκης είναι μετά από δικό του οκ, okay, λέει ο Κώστας. Και στο γήπεδο της Μπεσίκτας, λέει ο Λευτέρης. Πλακίτσα, κάνε εδώ, κοντεύουμε να χωρίσουμε για να σε ακούμε. Το ξέρω, Γιάννη, μου το είπε ότι κάνεις πλάκα. Λάμπρο, κούρασε το γηπεδικό κάθε βράδυ 30-40 λεπτά μονόλογος για το γήπεδο. Νίκο μου, αυτά με ρωτάνε, αυτά απαντώ. Με ρωτάτε, απαντώ. Αν με ρωτούσατε για την ΚΑΠΑ 17, θα σας έλεγα ότι ξέρω για την ΚΑΠΑ 17. Εντάξει, Νίκο μου, έχεις τη δυνατότητα, πραγματικά και το λέω με πολύ, γιατί ο Νίκος ο Κορομπίλης είναι από τους πολύ τακτικούς μας ακροατές, τηλεθεατές, ας πούμε, πάρτε το πώς θέλετε. Όποιος κουράζεται, το κλείνει, είναι πάρα πολύ απλό. Αλλά δεν μπορώ να μην πω τις σκέψεις μου. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει επικαιρότητα και μου δόθηκε η ευκαιρία και για ένα θέμα που δεν έχουμε ξανασυζητήσει κιόλας. Το συγκεκριμένο, όλοι πιστεύουν ότι η πολιτεία θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και αναρωτιέμαι αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο? Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανασυζητήσει. Συγγνώμη αν κουράστηκες, Νικόλα μου. Να είσαι καλά πάντως, εύχομαι. Λάμπρο μου, σήμερα γεννήθηκε η κόρη μου και εγώ κάθομαι για σε ακούω. Φίλε, αντετιών, να σου ζήσει η κοπελάρα σου. Εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά.
να είναι καλά τα παιδιά όλου του κόσμου. Σου εύχομαι να είναι γεροί να τη δεις όπως επιθυμείς και στα 1000 χρόνια να φτάσει. Για Αυγενάκη, πες μας το πιόνι και τα λοιπά. Τι να σου πω για Αυγενάκη, προχθές έπεσα έξω. Έλεγα ότι θα αντικατασταθεί. Αυτή ήταν η αίσθησή μου. Βέβαια, ο Πέτσας έλεγε ότι δεν θα υπάρξει ανασχηματισμός. Χθες, νομίζω, στον Αντένα. Τελικά γίνεται μια μίνι φάση εκεί πέρα. Πίστευα ότι θα αντικατασταθεί, Κώστα. Τι να πω, γιατί είναι αμφιλεγόμενο πρόσωπο πλέον, ανοιχτά. Το ότι δεν τον αλλάζει. Τι να σου πω. Τι να σου πω, πραγματικά. Πες μας για Χουλτ στο ποδόσφαιρο και Καλατζάκη στο μπάσκετ, γνώμη, λέει ο Σπυρίδων. Όχι, για Χουλτ δεν νομίζω ότι ο Χουλτ έχει θέση, ειδικά με την τελευταία του χρονιά στον Παναθηναϊκό, να καλύψει τον Ινσόα με τον Χουλτ. Όχι. Όχι. Πολύ κακή χρονιά με τραυματισμούς, έχοντας χάσει τη θέση του βασικού, δεν βλέπω τον λόγο. Και με τον τρόπο που έφυγε κιόλας, ο Χουλτ έκανε προσφυγή, επέκτηνε με μεγαλύτερο συμβόλαιο και ξαναέκανε προσφυγή. Θα μου πεις τι τους θέλεις, θέλεις να είναι όλοι καλοί χαρακτήρες. Όχι, δεν θέλω να είναι όλοι καλοί χαρακτήρες, αυτός δεν είναι καλός παίκτης όμως. Για τον Καλαϊτζάκη Σπυρίδωνα, έχω αναλύσει την κατάσταση εδώ και 10 μέρες. Βέβαια, έχω αναλύσει. Είχα πει τα 3 πιθανά σενάρια. Από τη στιγμή που το παιδί ήθελε τα χρήματά του, δεν δεχόταν μείωση στο συμβόλαιο και η οικονομική πολιτική του Παναθηναϊκού πλέον είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, εντάξει, μπορεί να χάνεται ένα ταλέντο, αλλά. Εντάξει, ας ελπίσουμε από αυτό να βγει κερδισμένος ο Παπαδάκης. Εντάξει, καλή συνέχεια στο παιδί, ό,τι και αν κάνει. Δεν καταλαβαίνω τη λογική. Δεν καταλαβαίνω τη λογική. Δηλαδή, όταν έχεις συμβόλαια, όταν έχεις συμβόλαιο 1,8, τα 120 του Καλαϊτζάκη είναι normal. Όταν όμως έχεις συμβόλαιο max 500, τα 120 του Καλαϊτζάκη δεν προβλέπονται. Σαφέστατα, τιμούμε και σεβόμαστε όλα τα συμβόλαια, τα υπογεγραμμένα και τη διάρκεια τους. Αλλά από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα η ομάδα να λάβει τα μέτρα της από τη στιγμή που δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Αλαφούζος θα οδηγεί στον Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ, στον Κομπάρσο, τον Big Four. Αστείο να λένε κάποιοι για πρωτάθλημα με διοίκηση Αλαφούζου, λέει ο Φώτης. Καλά, ποτέ μιλες ποτέ. Λάμπρο, παίζονται παιχνίδια πίσω από την πλάτη μας. Δεν θέλουν τον λαό του ΠΑΟ ενωμένο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας έχουν διχασμένους και δυστυχώς το καταφέρουν. Ποιοι? Μόνοι μας διχαζόμαστε. Το λέω εγώ. Μόνοι μας. Αλήθεια, το 2009 που ακούστηκε για πρώτη φορά η Παναθηναϊκή Πολιτεία στο ΟΑΚΑ, η γήπεδο μόνο στο τηλεοφόρο είχαν πάθει κόφωση. Γιατί τότε δεν έβγαλε κανείς τσιμουδιά, δεν υπήρχε ρομαντισμός τότε. Αλλά θα γίνει το χατήρι τους, γιατί όπως πάμε, ο ΟΑΚΑ θα καταλήξουμε. Δεν είναι θέμα χατηριού, να ξέρεις. Οπουδήποτε γήπεδο δεν είναι μόνο λεωφόρος, είναι κακός τους έχουμε ονομάσει. Μόνο λεωφόρος. Είναι οπουδήποτε εκτός από βοτανικό. Οπουδήποτε. Αν αύριο σκάσει, δηλαδή αν αύριο έρθει ένας αγαπημένος παράγοντας και πει σήμερα θα φτιάξουμε, προτείνω πλάνο στέγασης στη Λούτσα. Ξέρεις, θα πούνε στη Λούτσα θέλω γήπεδο Παναθηναϊκέ. Αυτό δεν θα ακούμε, ε? Έτσι δεν πάει. Καλά, δεν το λέω. Στη Λούτσα θέλω γήπεδο Παναθηναϊκέ. Δυστυχώς έτσι πάει. Τι να λέμε, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας σε τόσο σοβαρά θέματα? Όχι πια. Όχι πια. Λάμπρο, άλλαξε θέμα, ρε φίλε. Μην λέμε άλλα το γήπεδο μέχρι να υπάρξει κάτι ουσιαστικό. Έφτασα 28 χρονών και το συζητάμε από τότε που με θυμάμαι περισσότερο πονάμε έτσι. Λέοντα μου, εγώ μήνυμα απάντησα. Μην μου στέλνει. Ωραία, σταματάω να διαβάζω μηνύματα για το γηπεδικό λοιπόν, αφού σας ενόχλει. Ο Αλαφούζος δεν είναι οικολόγος. Αυτό διαφημίζει μέσω των ΜΜΕ που κατέχει. Δεν ξέρω τι είναι και δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Άμα δεν γίνει το γήπεδο, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει πάλι με αφανισμό. Ποιος λέει ότι το 2023 δεν θα ξαναγίνει στάση πληρωμών? Άμα έχεις και έσοδα, δεν μπορεί να βάζει ο άλλος συνέχεια για να ανταγωνιστεί και τα έσοδα των άλλων. Πάνω που είπε ο Στέφανος αυτό για στάση πληρωμών, να πούμε, χωρίς να αποτελεί είδηση, γιατί στον Παναθηναϊκό θα έπρεπε να είναι είδηση τα πρωταθλήματα, οι διακρίσεις, οι ατομικές, οι ομαδικές, οι τίτλοι κτλ. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πρώτο θέμα στην επικαιρότητα το πότε πληρώνονται οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο και το προσωπικό. Να πούμε ότι ολοκληρώνεται μία χρονιά, είναι αρκετά σημαντικό για την οικονομία της συζήτησης και δεν το λέω ως. Πραγματικά μου κακοφαίνεται που το λέω ως είδηση, αλλά είναι μία παράμετρος επειδή υπάρχει ανησυχία σε όλους μας για ενδεχόμενο νέο κράχ, όπως εδώ ανέφερε ο φίλος ο Στέφανος στο μήνυμά του. Ολοκληρώνεται μία χρονιά όπου οι πληρωμές με εξαίρεση 2-3 δόσεις στην εφορία στο διάστημα του lockdown, οι οποίες όμως δεν είναι ληξιπρόθεσμες, μετατέθηκαν λόγω της νομοθεσίας. Αυτά που έχουν πάει πίσω σε πληρωμές είναι πάρα πολύ λίγα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν δημιουργήθηκε χρέος.
Και μην πω ότι με το ισοσκελισμένο budget με τα έξοδα, ότι η χρονιά μπορεί να, υπό άλλες συνθήκες, αν δεν έσκαγε το πρόβλημα το υγειονομικό, ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός να έβγαινε και κάπως κερδισμένος. Επομένως, είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, ότι ολοκληρώνεται ουσιαστικά μία χρονιά η οποία δεν δημιούργησε χρέος. Οπότε ας αποτραβήξουμε λίγο από το μυαλό μας τις άσχημες σκέψεις. Δηλαδή όλοι το έχουμε, μην επαναληφθεί η ιστορία και πάμε σε κάποιο φαινόμενο τύπου 18, τύπου 17 μάλλον. Το θεωρώ δύσκολο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναγίνει κάτι τέτοιο, έτσι, για να μην γελιόμαστε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, αντικειμενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, ολοκληρώνεται μια χρονιά η οποία από οικονομικής πλευράς δεν είναι άσχημη. Δεν είναι άσχημη. Λοιπόν, στο Περιστέρι γήπεδο Παναθηναϊκέ, λέει ο Τόλης, Τόλη δεν μου στείλες, εγώ το έχω στο μυαλό μου για Σαββατοκυριακό. Καλησπέρα, Λάμπρο, δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία για το μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα, λέει ο Γιώργος. Στον Άρη μην μπουν, είναι δύσκολο να πας, λέει ο Ανδρέας. Λάμπρο, ενημέρωσε όλους τους φίλους, σε παρακαλώ να προσέχουν τα σχόλια που κάνουν και αυτά που ανεβάζουν, γιατί με τον νόμο Χρυσοχοΐδη ένα ωραίο πρωί θα δουν έξω από την πόρτα τους αστυνομία με κανένα ένταλμα να τους τσιμπάει μέσα. Κυρίως, εντάξει, μην τρομάζουμε τον κόσμο, Γιώργο, σαφέστατα πρέπει να προσέχετε πώς εκφράζεστε στα social media, διότι πλέον τα δεδομένα άλλαξαν, έτσι. Έχει δίκιο ο Γιώργος που το τονίζει. Γενικά να είστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που εκφράζεστε, διότι οι καιροί αλλάζουν, δυστυχώς. Εντάξει, ορισμένοι έχουν ξεφύγει πράγματι, αλλά ότι οι ελευθερίες μας βρίσκονται έτσι σε μια επισφαλή κατάσταση, εντάξει, νομίζω ότι είναι εκ των ονού κάνευ. Γενικά να προσέχετε στα σχόλιά σας, για το καλό το δικό σας δηλαδή, εντάξει, εγώ το πολύ πολύ να τα διαγράψω, δεν έγινε κάτι. Αλλά για το καλό το δικό σας γενικά στα social να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, έχει δίκιο υπό αυτήν την έννοια ο Γιώργος. Αν και αυτό που η πρωτοβουλία Χρυσοχοΐδη, Γιώργο, αφορά άλλο πράγμα, αφορά τον ιό και κάποιες θεωρίες συνωμοσίας κτλ. Δεν ξέρω ποιους κουράζει, αλλά για μένα η ενδελεχής ανασχόλησή σου με αυτό το θέμα είναι από τους λόγους που σε ακούμε προσοχή, λέει ο φίλος ο Νικάκης. Γεια σου, παιχταρά μου. Καλησπέρα στο φίλο το Θανάση. Για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σου, όλοι αυτοί που εμπλέκονται διοικητικά σε παέρα, στέχνη και οργανωμένους μάχονται με μένος στον Βοτανικό? Το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί, φίλε μου, ποιος φίλος είναι? Ο φίλος ο Βαγγέλης. Γιατί είναι πλάνο Γιάννη Βαρδινογιάννη, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ούτε αυτά που σας λένε για χαβούζες, ούτε τίποτα. Γιατί του γουδί τι είναι? Του γουδί τι? Έχει πάει κανείς στην περιοχή εκεί να δει τι γίνεται? Δεν είναι όπως στο Βοτανικό σκουπιδότοπο, κάποιοι τον κάνανε. Και όταν έβγαλα το δημοσίευμα για το σκουπιδότοπο που δημιουργήθηκε στο Βοτανικό, δεν είδα να επιρρύπτει κανείς ευθύνες και να το αναπαράγει. Βέβαια, πού να το αναπαράγει? Γιατί άμα ψάξουμε να βρούμε ποιος και τι ήταν από πίσω, βρωμάει πολύ η υπόθεση. Αλλά δεν έχω στοιχεία να μιλήσω γι' αυτό, μόνο πληροφορίες, οπότε το βουλώνω. Επομένως, γιατί η περιοχή εκεί μέσα σε στρατόπεδα και νοσοκομεία είναι καλύτερη? Όχι, δεν είναι καλύτερη. Καθόλου καλύτερη, θα έλεγα. Είναι ξεκάθαρα ο λόγος που σου είπα, Βαγγέλη, ξεκάθαρα. Ο Κολοβέτσιος θα φύγει αν ο Σταυρόπουλος του Πανιωνίου είναι μια καλή επιλογή. Ο Κολοβέτσιος έχει συμβόλαιο. Δεν βλέπω τον λόγο να φύγει ο Κολοβέτσιος. Εντάξει, θα είναι πίσω στην ιεραρχία των στόπερ. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος το έδειξε και φέτος ότι όποτε του ζητήθηκε, ήταν δεν ήταν σε φόρμα, μπορούσε να προσφέρει και προσέφερε. Εγώ δεν θέλω να φύγει ο Δημήτρης. Είναι λύση, πολύ σημαντική λύση. Ο Αλαφούζος, πιστεύω, ξέρει ότι σοβαρό κήπεδο στη Λεωφόρο δεν γίνεται. Ο σκοπός του είναι πιο δυνατός Παναθηναϊκός αγωνιστικά και Ευρώπη και Brand Name και προοπτική κηπέδου, η ευκαιρία του να πληρωθεί και να φύγει. Τη Λεωφόρο τη θέλουν 20 γραφικοί ακόμα και με το σχέδιο Punk γελάγαμε και στο λέω από μέσα. Για το σκυλακάκι το είπα όχι πολιτικά, άλλωστε δεν ανήκω εκεί. Θα διαβάσω και θα σου πω. Το είπα για τα προγράμματα ΕΣΠΑ που θα είναι υπεύθυνο και για τη χρηματοδότηση που ψάχνει ο Δήμαρχος. Βέβαια, το κατάλαβα. Δεν το πήγα εγώ στη Νέα Δημοκρατία, Άγγελε, σε καμία περίπτωση. Όχι Χρήστο, ο Άγγελο ήταν. Το πήγα εγώ υπό αυτή την έννοια πολιτικά. Το πήγα υπό την ευρύτερη έννοια. Για παράδειγμα, θα δώσω δύο παραδείγματα. Καλοκαίρι του 19, Μάιο του 19, βγαίνει ο ξάδελφο του Τσίπρα, ο κύριο Γιώργο Τσίπρα, και λέει ότι αν δεν γινόταν εκλογέ, σε 6 μήνε θα μπαίνανε μπουλντόζε στο Βοτανικό. Είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Είναι. Μην ψάξουμε τώρα να βρούμε τι έχουν πει ο Χατζηδάκη, ο Γεωργιάδη, ο Μπακογιάννη, μπλα μπλα μπλα. Όλοι έχουν μιλήσει.
χρησιμοποιείται και εργαλειοποιείται το ζήτημα στέγασης του Παναθηναϊκού για πολιτικούς λόγους. Εκεί, αυτό λέω, δεν ήθελε να φτάσει το πράγμα. Δεν ήθελε να φτάσει εκεί το πράγμα. Και το έγραφα ένα χρόνο πριν ότι θα φτάσει. Και χωρίς να ξέρω την αλλαγή κυβέρνησης, έγραφα για την παλιά κυβέρνηση και με την καινούργια τα ίδια. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Έπρεπε οι όλες διαδικασίες να κινηθούν ανεξαρτήτως πολιτικής κατεύθυνσης. Ξεκάθαρα. Διότι υπάρχει ένας νόμος και οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Λοιπόν, Λάμπρο καλησπέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι θέλουν να μετατραπεί ο Παναθηναϊκός σε αμπελοκηπιακό περιορισμένο σε κάποια οικοδομικά τετράγωνα. Ο Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη ομάδα όλης της Ελλάδας και όχι μόνο της Αθήνας. Και συμφωνώ, Γιώργο μου, και όπως έχω πει, είναι παγκόσμιο brand. Ο Παναθηναϊκός είναι παγκόσμιο brand name. Λάμπρο, ο Κότσιρας μας χαλάει για μπακ. Γιώργο μου, όχι, δεν μας χαλάει. Αγωνιστικά, αν με ρωτάς εμένα, εγώ τον ήθελα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης του Αστέρα. Είχαμε ενδιαφερθεί. Δεν βλέπω όμως να προχωράει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοιτάζει ξένους στις συγκεκριμένες θέσεις. Καλησπέρα σε όλους. Γνωρίζει σε ποιους ακόμα παίκτες χρωστάμε και αν πόσες δόσεις ακόμα. Επίσης πρέπει να μην σνομπάρουμε το κύπελο. Μας πλησιάζει και η ΑΕΚ στα τρόπαια. Σαφέστατα δεν σνομπάρουμε κανένα τρόπαιο. Κοίταξε να δεις. Γιώργο, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το σε ποιους χρωστάμε ακόμα. Εννοώ, αυτά τα ξέρουν πραγματικά μόνο οι λογιστές της ΠΑΕ. Δεν νομίζω ότι τα ξέρει κάποιος άλλος. Νομίζω ότι έχει τελειώσει. Καλά, Τελάντερ και αυτοί έχουν τελειώσει. Και ο Βέμερ, εννοώ τις πιο προβεβλημένες υποθέσεις. Έχουν εξοφληθεί και εφορίες όπως και του Πέτριτς. Νομίζω υπήρχε μέχρι πρότινος μία οφειλή στον Γουακάσο, η οποία και αυτή όμως πρέπει να έχει εξοφληθεί, γιατί έχει περάσει καιρός. Άντε, πες δεν έβαλε κάποιες δόσεις λόγω του ιού. Θα τον πλήρωσε όμως το Γουακάσο. Νομίζω ότι ο Στραματσόνι έχει εξοφληθεί εδώ και καιρό. Οπότε, ξέρεις, θα έχουν μείνει κάποιες περιπτώσεις οι οποίες ή θα είναι, πώς να το πω, αυτές που οι ξεχασμένες ή θα είναι αυτές που το δοσολόγιο βγήκε πιο μεγάλο λόγω μεγαλύτερων οφειλών. Οπότε θέλει λίγο ψάξιμο, Γιώργο, αλλά από πού να πάρεις πιστική απάντηση. Καλή απορία σου πάντως. Καλησπέρα. Ξέρουμε αν όλες οι πληρωμές που έγιναν το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν με τα χρήματα της ΠΑΕ ή προέκυψαν με τραπεζικό δανεισμό. Όπα, για να το ρωτάει ο Πάνος αυτό. Όχι, δεν το ξέρουμε. Με φαντάζομαι με χρήματα της ΠΑΕ. Τραπεζικό δανεισμό, αν έχει προκύψει τραπεζικός δανεισμός κάπου και δεν μου το έχεις πει. Κακός, αυτά τα λένε. Στείλε μου inbox. Λάμπρο, καλησπέρα. Σήκωσε το τηλέφωνο, μήπως έσκασε μεταγραφή αεροδρομίου. Όχι, Κώστα μου, δεν νομίζω. Χτυπάει το τηλέφωνο, λέει μέσα και είναι ο Μπακογιάννης και θέλει να κάνει παρέμβαση. Όχι, δεν μιλάω. Δεν μιλάω απευθείας. Καλησπέρα, φίλε Λάμπρο, για τα μπακ, ποιον βλέπεις? Παναγιώτη μου, βλέπω ξένους αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω Έλληνες και δεν υπάρχει κάποιο όνομα στο οποίο να σταθούμε πάνω για να σου πω κι εγώ όνομα. Ρε παιδιά, δεν γίνεται γήπεδο στη Λεωφόρο, είναι τέρμα ανόητο αυτό το γήπεδο μόνο στη Λεωφόρο, με συντελεστή δόμηση 0,04, 0,02 είναι. Α, μπορεί να είναι 0,04, έχεις δίκιο. Χώρο πράσινο κτλ. Διώξτε αυτό το κόμπλεξ με την οικογένεια, γιατί περί κόμπλεξ πρόκειται. Πάμε μαζί όλη μια φορά να γίνει κάτι καλό. Επίσης, κατ' εμέ, όσον αφορά το Βοτανικό, αξίζει, τονίζω, δεν αξίζει να ενταχθεί γήπεδο μπάσκετ στη διπλή ανάπλαση. Κρίμα, έτοιμο νόμο να τον πειράξουμε και να μπλέκουμε μεστέ. Για γήπεδο μπάσκετ, η παραχώρηση του ΆΚΑ θα ήταν ονειρικό σενάριο. Παναγία μου, υπάρχουν και μυαλωμένα παιδιά. Ευτυχώς. Να σε καλά, ρε Κωνσταντίνε. Μια χαρά. Χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι. Λάμπρο, θύμισε μας λίγο με τα λεφτά που διεκδικούσε ως δεδουλευμένα αυτός ο Μέγας Εσχέν, τι έχει γίνει. Έχει εξοφληθεί ο Εσχέν. Ο Εσχέν έχει εξοφληθεί και από τους πρώτους, γιατί είχε βγει η εξόφλησή του. Πόσες φορές το έχω γράψει αυτό το ρεπορτάζ? Είχε βγει αρχικά σε πολλές δόσεις, στη συνέχεια έγιναν 6 δόσεις ή 6 ή 9. Ή 6 ή 9, έχει εξοφληθεί ο Εσχέν. Site καλό για NBA, λέει ο Κώστας, αν ξέρει κάποιος. Κοίτα, εξαρτάται τι θέλεις. Θέλεις live score, θέλεις ενημέρωση. Εγώ σε αυτά μπαίνω πάντα στο sportsyahoo.com. Κοίτα, αυτό διαβάζω. Γιατί δεν λέω ότι είναι το καλύτερο προς Θεού. Δεν λέω μόνο για το NBA, λέω για όλα τα αμερικάνικα sport. Απλά γιατί το έχω μάθει, είναι εύχριστο και ξέρεις, μπαίνω και από το κινητό ακόμα και διαβάζω αυτά που θέλω. Καλησπέρα στον φίλο τον Παναγιώτη. Ρόντιτς, Αντόνοφ, γνώμη, δεν έχω δει κανέναν από τους δύο, Γιώργο μου, κανέναν από τους δύο. Δεν έχω εικόνα. Καλησπέρα, Λάμπρο, σοβαρή διοίκηση θα έκανε τους πολιτικάντες να στέκονται σούζα, όχι πολιτική με την ομάδα, λέει ο Θανάσης. Ο Ρινάλντι θα έχει μείνει. Όχι, ο Ρινάλντι και αυτός οι δόσεις τους, ξέρετε τι γίνεται. Όλες οι προσφυγές που εκδικάστηκαν τότε
Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποιος έξω δικαστικό συμβιβασμό στη συνέχεια ανάμεσα στις πλευρές των παικτών και τον Παναθηναϊκό, αλλά όλες οι δόσεις που έβγαιναν τότε ήταν από 6 μέχρι κάποιες ήταν και 3, ήταν λίγες. Δεν ήταν δηλαδή πως να το πω 40 δόσεις ή 50 δόσεις, ήταν πάρα πολύ λίγες. Το ωραίο είναι ότι όλοι μιλάνε για γήπεδο 33.000 θέσεων, αλλά ούτε το 1 τρίτο της λεωφόρου δεν μπορούμε να γεμίσουμε. Κάποια στιγμή, Μιχάλη, θα τα γεμίσουμε και τα μεγάλα γήπεδα. Τελικά ο Σέγκεφελτ ζήταγε 500, αλλά τα βρίσκουν και με 400. Ο Τσαλτίδης, λέει ρεπόρτερ του Άρεντε Παναθηναϊκός, έλεγε ότι ο ΠΑΟ έχει 245 υποθέσεις παικτών να βγάλει ότι χρωστάει σε τόσους. Εντάξει, όχι, υπερβολές μωρέ, δεν νομίζω. Ούτε στα ντουζένια του Αλαφούς δεν ήταν 245. Θα φάνε πολύ χρήμα στο γήπεδο, γι' αυτό θέλουν όλοι να μπουν, λέει ο Διονύσης. Λάμπρο, πιστεύω θα έχουμε φέτος μια νέα στραματσονιάδα. Δεν βλέπω αισιόδοξα ό,τι γίνεται στα μεταγραφικά. Μακάρι να είμαι λάθος, μας βλέπω κάτω από 7. Όχι, ρε Γιώργο, είσαι πολύ απεσιόδοξος. Ας τον δούμε λίγο και τον Μπογιάδος, ρε παιδιά. Εντάξει, μπορεί να κάνει δουλειά. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Στραματσονιάδα δεν βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι, ξέρεις, πετάω από τη χαρά μου, ας πούμε, με ό,τι συμβαίνει. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι ούτε ο Αλαφούς, ούτε ο Βαρδινογιάννης, ούτε ο Γιαννακόπουλος, είναι οι οπαδοί του αυτοί οι λίγοι. Λέει ο Ανδρέας. Είμαστε σίγουροι ότι θέλει να φύγει ο Αλαφούζος, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη μου, αν βάλεις αυτή τη στιγμή σε ένα χαρτί ότι πρέπει Σόνι και Ντέ να υπογράψω, ας πούμε, και ότι πρέπει ό,τι και να γίνει να υπογράψω, θα σου υπέγραφα στο ναι, ότι θέλει να φύγει. Λάμπρο, εξάρι, ψάχνουμε ψηλό χάφι παίκτη τύπου Ανουάρ. Κοίτα, γενικά η συζήτηση, πολύ σωστή ερώτηση, Θανάση. Η συζήτηση για το ποιο παίκτη θα πλαισιώσει τον Γκουρμπέλ είναι πάρα πολύ κομβική. Διότι εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα δίλημα στο μυαλό και του Ρόκα και του Πογιάτος. Θέλεις έναν παίκτη σαν τον Ανουάρ, ο οποίος είναι τρεχαντήρι, ο οποίος δεν είναι τόσο αμυντικογενής, αλλά έχει πιο επιθετικά χαρακτηριστικά από τον Γκουρμπέλη, ή θέλεις έναν παίκτη πιο γερό από τον Γκουρμπέλη. Δηλαδή θέλεις έναν παίκτη να δεσπόζει στα χαφ που να μπορεί να καλύπτει ουσιαστικά και κάποιες φορές που ο αρχηγός ή θα έχει κάποιο τραυματισμό ή το οτιδήποτε. Νομίζω ότι ο παίκτη που θα έρθει εκεί θα χαρακτηρίσει την ομάδα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από όσο περιμένουμε. Όπως και η απόδοση των νέων εξτρέμ. Είναι θέσεις που ο Παναθηναϊκός είχε θέματα. Είχε θέματα, δεν ήταν οι δυνατές του θέσεις. Παρά το γεγονός ότι έκανε ο Χρήστος και ο Κουρμπέλης καλή χρονιά, για να κάνεις πρωταθλητισμό θέλεις κάτι της περισσότερο. Αφού υπάρχουν τώρα τα οικονομικά δεδομένα, θεωρώ ότι ο παίκτης που θα έρθει στο 6 θα χαρακτηρίσει πάρα πολύ, δηλαδή θα δώσει ένα κομμάτι της ταυτότητάς του στην ομάδα. Αυτή είναι η αίσθησή μου και νομίζω ότι είναι το σωστό να γίνει αυτό. Τι άλλο. Γνωρίζεις πότε θα βγει ο επόμενος ισολογισμός για να μάθουμε το ποσό του χρέους του τωρινό? Καταρχήν, με τον ισολογισμό δεν μαθαίνεις το ποσό του χρέους. Κάνεις μια προσέγγιση ουσιαστικά και μόνο αν έχεις και εικόνα των προηγούμενων. Ο επόμενος ισολογισμός λογικά πηγαίνει για Μάρτιο-Απρίλιο του 2021. Κάποτε επίσης ήμασταν 65.000 με λεβαδιακό σε παλιές καλές εποχές, λέει ο Λευτέρης. Λάμπρο, έχουν δίκιο οι φίλοι που γράφουν μεγάλο όνομα για επιθετικό. Βλέπω να κάνει καναμπάμ ο Αλαφούζος. Κάπου είχα διαβάσει ότι η Γαλατά δεν υπολογίζει τον Φαλκάο και τον αφήνει ελεύθερο. Και εμένα αίσθηση μου είναι ότι ένας παίκτης θα έρθει και ίσως είναι ο φορ. Δεν διαφωνώ με αυτό. Δηλαδή την πληροφορία αυτή την υιοθετώ. Γιατί ο Αλαφούζος επιμένει λεωφόρο Επιμένει λεωφόρο τι ώρα που πάει να, τώρα που πάει να γίνει ο Βοτανικός. Τζίγκερ γύρνα και πάρε κεφάλια, λέει ο Ραφαήλ. Για το γήπεδο θέλεις αρχηγό, χωρίς αρχηγό δεν πας πουθενά. ΑΕΚ, Τίγρης, Ολυμπιακός, Κόκαλης, πάω Ξαβίδης, έτσι γίνονται τα γήπεδα. Έχω 3 ευρώ, βάλα άλλα 5 δίμε και αρχίζουμε. Σωστός ο Διονύσης. Το 4-3-3 δεν θέλει 2 οκτάρια και ένα εξάρι. Το αντίθετο, ποιοι υπολογίζονται στο 6 και ποιοι στο 8. Θάνο, πρόσεξε να δεις. Ο Δόνης είχε αναλύσει σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις το πώς χρησιμοποιούσε στο 4-3-3 τους δικούς του χαφ, τονίζοντας ότι ανέβαζε το Χρήστο στο 8 σε θέσεις επίθεσης και άμυνας. Κοίταξε να δεις, εξαρτάται τι 4-3-3 θέλεις να παίξεις. Νομίζω και πάλι ότι όσο πιο καθαρό αίμα εξάρια έχεις στον άξονα, τόσο πιο ποιοτική είναι η ομάδα σου. Αυτό είναι όμως θέμα γούστου. Δεν είμαι προπονητής, δεν έχω τεχνικές γνώσεις. Ακόμα και το 4-3-3 με 4 καθαρά αμυντικά χαφ, αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός και έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, γιατί και ο Γκιλιέρμε και ο Καμαρά και ο Μπουχαλάκης είναι περισσότερο εξάρια παρά οτιδήποτε άλλο, είναι, αν έχεις 3 ποιοτικούς χαφ,
ουσιαστικά απλουστεύει όλο το παιχνίδι σου. Νομίζω ότι μαζί με τον Κουρμπέλη χρειάζεται και ένα ακόμα καθαρό εξάρι. Διότι και ο Κουρμπέλης δεν είναι το εξάρι 100% και τον ίδιο νομίζω άμα τον ρωτήσει κάποιος, ας πούμε, θα πει ότι εντάξει, δεν έχω και θέση ακριβώς. Γιατί ο Κουρμπέλης μπορεί να παίξει και στόπερ κτλ. Χρειάζεσαι καθαρό 6, νομίζω. Γι' αυτό τη θεωρώ πάρα πολύ κομβική τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Και μάλιστα όταν είχα πει προχθές ότι θα έρθει εξάρι, ένας δύο φίλοι είχαν πει: μα έχουμε τον έναν, έχουμε τον άλλο, τον έχουμε. Κανένα δεν έχουμε. Εννοείται ότι πρέπει να έρθει η εξάρι. Δίπλα στον Κουρμπέλη θα ταιριάζε παίκτη στυλ Σιμάο Μάτε. Μπράβο. Αυτό που λέει ο Λεωνίδας. Αθλητικός κόφτης, καθαρά να απελευθερωθεί ο Κουρμπέλης. Ακριβώς αυτό. Και λάθος που δεν το ανέφερα. Πολύ δίκιο έχει ο φίλος ο Λεωνίδας ο Σούρσος. Ακριβώς. Ένας παίκτης στυλ Σιμάο δίπλα στον Κουρμπέλη. Αυτό θα διάλεγα εγώ. Όχι Ανουάρ. Θα πήγαινα σε έναν παίκτη που ακριβώς θα ελευθερώσει και θα αποσυμφορήσει τον Κουρμπέλη. Και θα τον κάνει να κινείται και πιο ελεύθερα και όχι με τόσο πίεση. Χωρίς να θεωρώ αυτό που λέει το transfer market θέσφατο, βλέπω ότι ο ακριβότερος παίκτης εκείνο ο Αγίου. Πώς βλέπεις την κατάσταση με αυτόν, φίλε μου Νικάκη, αν ο Αγίουμπ έχει τη συμπεριφορά που είχε με Δόνη, που δεν νομίζω ότι θα την έχει, θα έχουμε πρόβλημα, γιατί είναι και βαρύ συμβόλαιο. Νομίζω ότι δεν θα την έχει. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί. Το θέμα είναι ο καινούριος προπονητής, αν θα τον έχει στην τριάδα. Νομίζω ότι θα είναι εκεί. Είναι ένα παιδί με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Θέλει λίγο προσοχή. Ο επιθετικός και ο back half θα είναι τα μπαμ του Αλαφούζου, λέει ο Γιάννης. Έναν Μπασινά, αν είχαμε τέλεια, θα ήταν, λέει ο Γιώργος. Μπρέντφορντ Φούλαμ 1-2 ανέβηκε στην Premier League η Φούλαμ, λέει ο Αλέκος. Κανονική διάρκεια πόσο, 0-0. Το είχα αφήσει 0-0 πριν το τέλος. Λογικά, ναι, για να τελειώσει τώρα, μάλλον στην παράταση παίξανε. Λάμπρο, ποια η σχέση του Αλαφούζου με τη 13 αυτή την περίοδο, Θανάση μου, δεν γνωρίζω. Ακούστηκε κάτι για center forward και τι χαρακτήρα ζητάει ο Πογιάτος, λέει ο Ανδρέας. Λάμπρο, καλησπέρα. Τα φιλικά θα τα δείξει στο PAO TV. Το βλέπεις να προχωράει και για τα επίσημα. Όχι, Κώστα μου, δεν το βλέπω να προχωράει για τα επίσημα. Αλλά έχει γίνει κάπου το PAO TV και δεν το ξέρω. Τώρα, αν προλάβουν μέχρι την έναρξη των φιλικών, γιατί σε περίπου 10 ημέρες, σε 10-12 ημέρες είναι το πρώτο φιλικό. Νομίζω με τη Μαρκό. Ή στο Μαρκόπουλο ή στο Κοροπή. Θα το μάθουμε εν καιρό αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει η απαραίτητη προεργασία. Γι' αυτό έχει γραφτεί ο Ελ Χασέν της Λούγκο, στυλ Σιμάο, είναι και με πολλά περιθώρια βελτίωσης, λέει ο Στέφανος. Με τους έμπειρους που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα, δεν θέλει μεταγραφές, μόνο προώθηση των παιδιών από την Ακαδημία, λέει ο Πάρης. Σωστός. Το θέμα δεν είναι ο Παναθηναϊκός να προσαρμοστεί σε αυτό που αρέσει τον Πογιάτος να παίζει, αλλά ο Πογιάτος το υλικό που θα έχει και να παίξει το πιο ορθολογικό σύστημα. Κοίταξε να δεις, Λεωνίδα, είναι μια ενδιάμεση κατάσταση αυτό που λες, γιατί και ο Πογιάτος θέλει να βάλει και τη δική του σφραγίδα. Ενώ ό,τι κάνει θα το κάνει με δικό του υλικό, με υλικό που αυτός έχει επιλέξει. Επομένως δεν γίνεται να μην έχει εικόνα και να προσαρμοστεί απόλυτα σε ό,τι έχει βρει από τη στιγμή που γίνονται κινήσεις. Αν θέλει να φύγει τότε Λάμπρο, γιατί να μην θέλει ένα γήπεδο σύγχρονο 33.000 θέσεων. Λογική λέει ότι με ένα τέτοιο γήπεδο θα είναι πιο εύκολο να βρεθούν υποψήφοι αγοραστές αλλά και να πουλήσει και πιο ακριβά. Σωστό. Γιατί να μην θέλει ένα τέτοιο έργο αν έχει βρεθεί χρηματοδότηση. Νικ, επειδή. Όπα, θα ρίχνω και το τέτοιο. Δεν ξέρω αν έχει δημιουργηθεί κάποια λανθασμένη εντύπωση λόγω και της ανάγνωσης των μηνυμάτων γρήγορα όπως συνηθίζω να μιλάω. Ποτέ δεν είπα ότι ο Αλαφούζος θέλει σον και ντε λεωφόρο. Είπα να περιμένουμε τις κινήσεις του, να δούμε πώς θα χειριστεί το υπόλοιπο θέμα από εδώ και πέρα και να περιμένουμε τις εξελίξεις πριν μιλήσουμε. Τις υποθέσεις, δόξα τω Θεώ, εδώ έχει δίκιο ο Νίκος Κορομπίλης και όλα τα προηγούμενα παιδιά που δυσανασχέτησαν την κουβέντα του γηπεδικού, ότι όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε εξαντλήσει και τις θεωρίες και τα πάντα. Ο Μπαλοτέλη διάβασα σήμερα ότι είναι κοντά στην Κλουζ, την πρωταθλήτρια Ρουμανίας. Κρίμα να μην του κάνουμε πρόταση, λέει ο Θανάσης. Για να έχεις ένα Μπασινά, θα έπρεπε να έχεις πρώτα ένα Βαρδινογιάννη, λέει ο Γιάννης. Άρα βλέπεις Νόβα. Στέφανε, βλέπω κεντρική διαχείριση σε ένα ή δύο παρόχους. Αυτό βλέπω εγώ. Δηλαδή το θεωρώ ως πιο πιθανό και εφικτό σενάριο. Δεν νομίζω Βρελάμπρο τον πιστεύουν τον Καρλίτος για να πάρουν center forward. Εσύ βέβαια ξέρεις καλύτερα. Φίλε μου, Στέφανε, δεν είναι θέμα ενημέρωσης. Νομίζω ότι στο μεταγραφικό σχεδιασμό, από τη στιγμή που φεύγει ο Μακέντα, πρέπει να έρθει ένας παίκτης. Δηλαδή, θα βγάλεις όλη τη χρονιά με τον Καρλίτος. Εννοείς μάλλον ότι δεν θα είναι, ξέρεις, τόσο λαμπερό όνομα κτλ. Θα το δούμε. Θα το δούμε, γιατί ο Καρλίτος μπορεί να παίξει και στα εξτρέμ. Λάμπρο, Μακέντα, βλέπεις να φεύγει. Ναι, Παναγιώτη, νομίζω ότι θα πουληθεί.
Ποιος θα πάρει την τελική ευθύνη για την οριστική χωρητικότητα του γηπέδου, επειδή λέει ο νόμος έως 40, αλλά όλο ακούω 32, 33, 28, 30 ή 35, οι τσέπες θα την πάρουν την τελική απόφαση, Γιώργο. Οι τσέπες που θα χρηματοδοτήσουν το γήπεδο, είτε είναι οι κρατικές, είτε είναι από ΕΣΠΑ, είτε είναι οι ιδιώτες. Πόσο σηκώνει να χρηματοδοτηθεί. Η γνώμη μου, και την έχω πει δημόσια, είναι ότι αν είναι να γίνει ένα γήπεδο κάτω από 32.000, να μην γίνει καθόλου πραγματικά. Βαρύ αυτό που λέω, αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε ότι ναι, μεν υποστηρίζουμε Βοτανικό, θέλουμε όμως μεγάλο γήπεδο στο Βοτανικό. Να εξαντληθεί νομοθεσία. Για μένα το ιδανικό είναι 39-99-1. Είναι ξεκάθαρη θέση μου σε αυτό. Είναι προσωπική όμως άποψη. Μακάρι να μπορούσα να το χρηματοδοτήσω και θα. 40.000 και μία έτσι για το σπάσιμο θα το έκανα. Αλλά δεν χρηματοδοτούμε εμείς. Λέω απλά ποιο είναι το ιδανικό. Μπαλοτέλη, Φαλκάο, Γιαννάκη, βάλε χρήμα, είσαι διαχειριστής, λέει ο Θανάσης. Εδώ βγήκε προς τα έξω ότι ο Αλαφούζος θέλει και γήπεδο μπάσκετ στο Βοτανικό. Σε λίγο θα ακούσουμε ότι θα πάρει και την ΚΑΕ. Καλό. Πάρα πολύ ποιοτικό αυτό. Χαμός θα γίνει άμα ακουστεί αυτό. Θανάση, πω έβαλες τώρα. Στην πρίζα με βάλες. Απλά με το υπάρχον ρόστερ, γνώμη μου, το 4-3-3 δεν θα πιάσει και έχει το ρόστερ 3 καθαρό αίμα δεκάρια, Βίγια, Μπουζού και Αγιούμπ. Θεωρώ πιο ορθολογικό το 4-2-3-1. Ο Αγιούμπ δεν είναι καθαρό αίμα δεκάρι. Μπορεί να παίξει βέβαια τη θέση. Ο Αλαφούζος θέλει Βοτανικό ξεκάθαρα. Ο πατέρας όμως, γιατί δεν μας λένε τι συμφέροντα οικονομικά έχει στο Βοτανικό. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, πάρει. Καθόλου δεν το ξέρω. Αν ξέρεις κάτι, πάρει μου, στείλε μου inbox να το ψάξω, με ενδιαφέρει. Ο Πογιάτος δεν έχει τρία δεδομένα του τραματσών, λεφτά, την πανοκρουσίες και περίοδο χάρητος. Μια κίνηση του Ρόκα για να χτίσει μανατζερικές επαφές στην Ιβηρική είναι μια καλή ευκαιρία απόδοσης και όχι χτισήματος, λέει ο Ρέστης. Ψάχνει η άποψη. Ο Γιώργος λέει: Θεοχάρης, Ζαγαρίτης και Αλεξανδρόπουλος είναι το μέλλον για τον Μπουζούκι. Δεν έκανε καλή χρονιά φέτος, δεν βλεπότανε. Έπαιζε και σε λάθος θέση όμως. Τον Κόντε που λέγαμε από Γιάννενα, δεν νομίζω, Γιώργο. Τι άλλο, το διάβασα. Μετά είναι σχόλια μεταξύ σας. Λάμπρο, πάντως η ΑΕΚ δεν έχει και μεγάλη διαφορά στο ρόστερ από το δικό μας, ούτε μεταγραφές υψηλού επίπεδου έχει κάνει. Ναι, γιατί έχει το άλλο του γηπέδου Μελισσανίδης και δεν μασάει. Μπορούμε να χτυπήσουμε ψηλά φέτος και ο ΠΑΟΚ από την αρχή φτιάχνεται. Ναι, εντάξει, έχουμε παιδιά αναλύσει το τι θα γίνει με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Έτσι, αφήνω την ΑΕΚ φτιάχνει γήπεδο μια ξεχωριστή κατηγορία. Είναι μια παλιά εκπομπή λίγο πριν την καραντίνα, αν θυμάμαι. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δεν θα περάσουν εύκολα τα επόμενα χρόνια. Ειδικά αυτός που δεν θα παίρνει το πρωτάθλημα και θα παίζει Conference League, Europa Conference League, θα έχει πολύ δύσκολα πράγματα. Και θυμηθείτε, επειδή λέμε για γήπεδο του ΠΑΟΚ, τι είχε γράψει ο Ιώσ Σαβίδης στην κρίση απάνω στην υγειονομική, ότι με όλα αυτά που γίνονται. Μήπως θα είναι προτιμότερο να δώσουμε προτεραιότητα στο προπονητικό κέντρο και όχι στο γήπεδο. Περιμένετε, γιατί υπάρχουν πολλές εξελίξεις μπροστά. Πάρα πολλές. Λοιπόν, δεν είχαμε σήμερα πάλι για το γήπεδο φάγαμε την περισσότερη ώρα. Αυτό μας καίει. Εντάξει, φταίω και εγώ γιατί το μήνυμα του Άγγελου το ξεχύλωσα, αλλά είπαμε κάποια πράγματα που δεν μας δόθηκε ευκαιρία άλλες φορές που έχουμε επικαιρότητα ή ειδήσεις να μεταφέρουμε. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά και την παρέα. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα, να είστε καλά, να είστε γεροί. Εμείς θα τα ξαναπούμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο στις 11.30 το βράδυ. Αυτή τη βδομάδα θα το πάμε Δευτέρα με Παρασκευή, Θεού θέλοντος και συνθήκων, και αν το επιτρέψουν και οι συνθήκες. Και Σαββατοκύριακο θα πάρουμε πάλι ρεπουδάκι τώρα που δεν έχει παιχνίδι, για να καθόμαστε τουλάχιστον τα σουκού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, να είστε καλά. Η εκπομπή ανεβαίνει και στο YouTube. Και επαναλαμβάνω, επειδή λίγαν συντόμως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χρειαστεί να κάνουμε από εκεί, μία συνδρομή στο YouTube, ένα εγγραφή πατάτε, δωρεάν είναι, Λάμπρος Γκαραγκάνης με λατινικούς χαρακτήρες, εγγραφή, γιατί εδώ πέρα μία με τις συνδέσεις, μία με το ένα, μία με το άλλο, κάποια μέρα όπως χρειάστηκε, δεν το λέω στην τύχη, χρειάστηκε η εκπομπή 217, είναι ποια είναι, που βγήκε live στο YouTube. Δεν ξέρετε πότε τι γίνεται, οπότε κάντε μία εγγραφή και εκεί, είναι εντελώς δωρεάν, δεν σας κοστίζει τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, χαίρετε.